Απίστευτη ιστορία με τραγικό τέλος για τον πρωταγωνιστή. Ο 40χρονος Θωμάς Χατζίδης, κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου, κλειδώθηκε έξω από το διαμέρισμά του στη Λευκοσία, επιχείρησε να περάσει σε αυτό από το παράθυρο του διπλανού διαμερίσματος, έχασε την ισορροπία του και έκανε βουτιά θανάτου από τον 5ο όροφο στον φωταγωγό. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα σε πολυκατοικία στην οδό Ιωάννη Πολέμη στη Λευκοσία. Επισκέφθηκαν το μέρη της αστυνομικής διευθύνσης της Λευκοσίας. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο για 40χρονο, ο οποίος διέμενε σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο. Κλήθηκε στο μέρος ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, διενήργησε αυτοψία επί της σωρού και από τις επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες διαπιστώθηκε ότι πρόκειτο περί ατυχήματος, δηλαδή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός γείτονας φέρεται να εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα του 40χρονου, όμως αυτός φέρεται να επέμεινε και τότε ο γείτονας βιντεοσκόπησε το όλο περιστατικό και παρέδωσε το οπτικοακουστικό υλικό στην αστυνομία. Όσον αφορά την νεκροψία, έγινε σήμερα. Διαπιστώθηκε ότι ήταν κρανοεγκεφαλική κάκωση από πτώση εξ ύψους. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις συνεχίζονται και λαμβάνονται καταθέσεις έτσι ώστε να διερευνηθεί πλήρως το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο εκ λοιπόν ήταν άνεργος και αφήνει πίσω του σύζυγο και έναν γιο 18 ετών.